Η Ελλάδα έχει την 8η πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει η ιστοσελίδα Fuel Prices Europe. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα βρίσκεται στα 1,35 ευρώ το λίτρο, γεγονός που σημαίνει ότι οι οδηγοί επωφελούνται ελάχιστα από το καθοδικό ράλι στην τιμή του πετρελαίου. Αιτία είναι οι φόροι που αντιστοιχούν στο 62% της τελικής τιμής. Στο σύνολο της Ευρωζώνης, η πιο ακριβή βενζίνη πωλείται στην Ολλανδία στα 1,56 ευρώ το λίτρο. Η πιο φθηνή βρίσκεται στην Εσθονία, με το λίτρο να πωλείται για λιγότερο από 1 ευρώ. Αντίστοιχα, το πιο ακριβό πετρέλαιο της Ευρωζώνης πωλείται στην Ιταλία και το φθηνότερο στο Λουξεμβούργο. Η πτώση στην τιμή του πετρελαίου συνεχίστηκε και τη Δευτέρα. Το Brent βρέθηκε κάτω από τα 48 δολάρια το βαρέλι, χαμηλό 6 ετών. Στο κενό έπεσαν οι προσπάθειες της Βενεζουέλας και του Ιράν να πείσουν τα αραβικά μέλη του ΟΠΕΚ να μειώσουν την παραγωγή τους. Ο Νικολάς Μαδούρο, πρόεδρος της Βενεζουέλας, επισκέφτηκε τη Σαουδική Αραβία. Το μόνο ωστόσο που κατάφερε να αποκομίσει ήταν μια δέσμευση για διμερή τετράμινη ανασκόπηση της αγοράς. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας θα συνεχίσει την περιοδία στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες στην προσπάθεια να πείσει για μείωση της παραγωγής.